Αρχιελευτής Κατσινόπουλος. Κοιτάξτε, διακοιτάξτε, καπετάνιε. Καπετάνιε, διατάχτε. Το ξέρουν, το έχεις πει ποτέ. Δεν έχεις πει τίποτα, Το ότι πιστεύουν όλοι ότι σε ταλαιπωρούμε. Όχι, όχι. Το ότι πιστεύουν όλοι ότι σε ταλαιπωρούμε και ότι είσαι μεγάλη και καλά, ότι ρε παιδί μου αυτό σκυλάκι ταλαιπωρεί και κουράζεται. Δεν ξέρει. Ξέρουνε τι σκατόσκυλο είσαι και πόσο μας ταλαιπωρείς και ότι είσαι 5 μέτρα μπροστά από όλους. Έπαιζε κατά λάθος. Κάπου εδώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι στο ταξίδι ξεχάσαμε να πάρουμε το τέντερ πίσω. Το τέντερ είναι μια μικρή βάρκα που, για να βγαίνει στην ακτή. Και αποφασίσαμε να πάμε να πάρουμε ένα φουσκωτό. Τι αγορά ήταν αυτή η ρωμαλάκα, πες μου λίγο. Πόσα μέτρα είναι? 1,96. Sorry, το επόμενο θα το κάνω μέσα από τη θάλασσα που θα είμαστε με τα κουπιά. Μόνο αυτό έχω να πω. Δεν κοιτάς ρε μονή. Δεν κοιτάς. Τι θέλεις να τους χάσεις του και τα πάρω και... Κοίτα που σε έφερα. Άγα, ο Ψωμιάδης είχε τέτοιο πουρο, όπου έχω εγώ παίζει λίγο. Μόνο αυτό, αχ, κάτι μαλακά, με πάτησες, δε μαλακά. Πώς γίνεται σε πάτησες. Με το κουπί. Μπορείς να κάνεις λίγο πιο γρήγορα, σε παρακαλώ, μάλιστα, παραβολή. Μάλιστα, κύριε, καπετάκι. Μπορείς να κάνεις λίγο πιο γρήγορα, σε παρακαλώ, παραβολή. Στο νόμα της την έβλεπες, πατούσες τα κουπιά εκεί και την έβλεπες τώρα, άλλα τα κουπιά τώρα, έτσι. Σε παρακαλώ, πήγε λίγο πιο γρήγορα να βγούμε το βράδυ, λίγο κόρη μου. Όχι, μαλάκα, και το πας μπούνια, Μέσα τα φουσκωτά το πας. Πίστευτο. Έλα να σου πω. Έλα. 20 μέτρα μήνανε. Γιατί το πήρα αυτό. Πλεοκτήτης με 7 γράμματα. Λίγο πιο γρήγορα μπορείς. Ναι, ρε. Λίγο πιο γρήγορα. Λίγο. Εντάξει, χωράμενο. Και κάτι τελευταίο, έτσι και ξαναδώ και πειράξετε τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη, θα δω και θα γίνει της πουτάνας. Ακούτε, θα σπάσω όλα θα τα σπάσω. Φεύγουμε. Και μαλάκας πίσω. Κατάλαβες. Έτσι, μιλάμε για σοβαρό χαζό, έτσι, δες. Εγώ ψάχνω να κάτσω κογονία σε ώρα. Να πιω καφέ, να πιω τσίπου, να πιω ούζα. Αυτή το ίδιο. Και ο άλλος ο Βλάξ πήγε διακοπές και μου κάνει λάστιχα και τρέχει το πρωί. Τι ζω ρε μάλλον. Τι ζω, γίνονται αυτό. Φίλε, είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Μάλιστα. Αφεντικό μυρίζουν, ωραία.
Φαντάζομαι το πρώτο λιμάνι που βρίσκουμε είναι το λιμάνι που έχει μπροστά μας αυτό. Εγώ τώρα πάω στο Βενζινάδικο να βρω πετρέλαιο. Μάλιστα. Να σε καλά! Λοιπόν, ένας, όνομα. Δημήτρης. Δύο. Νίκος. Μάριος. Μάριος. Πετώνει βενζίνη, ποδήλατο και ο παπάς του και η μαμά του, οι άγιοι άνθρωποι σου. Τι κάνατε εκεί κάτω. Δεν είμαι αυτό που νομίζεις. Είναι φίλος μου. Γιατί τη φιλούσες. Φιλικά. Γιατί τη φιλούσες. Τον πυρετό της έπαιρνα. Αυτόν. Πες μου, με αυτόν. Όχι μαλάκα μαχαιριά στην καρδιά. Όχι μαχαιριά στην καρδιά. Λέει ότι είσαι διατεθειμένο να κάνει. Πάω να αυτοκτονήσω. Είναι τελείως. Άδικα, ό,τι έκανε στο ακόμη. Τίποτα. Αλλά με Γιώργο. Αλλά με. Καμπό. Α, τώρα γύρισες πίσω, ε. Τώρα γύρισες πίσω. Να πας στον κόμενό σου. Πας στον κόμενό σου, δεν σε θέλω. Φύγε. Τελειώσαμε. Συνεχίζοντας το ημερολόγιο ενός ναύτη, θέλω να πω κάπου εδώ ότι αυτός ο κύριος από πίσω, εκτός ότι με κερατώνει το σκυλί μου μαζί του, εδώ και μια εβδομάδα ρίχνει μωρομάντιλες στην τουαλέτα. Δύο μέρες το έκανα. Και βούλωσε. Ξεβουλώνει και πώς... Σου δείξω εγώ πώς ξεβουλώνει τώρα. Μπαίνει στο μηχανοστάσιο να καθαρίσει τα σκατά. Τι ωραίες διακοπές. Τι ωραία φάση. Γελάς, ε. Έλεγα 15 Αύγουστο τι θα κάνω. Ας καθαρίσω καμιά κουράδα. Στην Αλκίδα έχω βγάλει βόλτα τη μόλη και πετυχαίνω πρωί πρωί. Σταύρος. Σταύρος. Ο οποίος του έχω κάνει τατουάζ πότε. Το 2002. Ωραία. Δες το 2002. Τι ρεαλιστικά έκανα. Τι βλέπω τώρα. Όχι. Ο διάολε. Λοιπόν, εγώ να κάνω μια πάρα πολύ σοβαρή ανακάλυψη. Αυτό εδώ... Τι είπα ανακάλυψη, είπα. Ποιο βλάκας πεθαίνεις. Ανακοίνωση. Είναι αμπελοφάσουλο. Είναι ό,τι καλύτερο στη ζωή μου σε χόρτα. Λοιπόν, πάτε αμπελοφάσουλα και θα με θυμηθείτε. Απλά. Δεν υπάρχει. Ό,τι καλύτερο έχω φάει.
Ακούω γνώμη για μπελοφάσουλα. Ό,τι καλύτερο δεν υπάρχει. Εγώ σα έμαθα. Με ποιον μιλά. Με ποιον μιλά. Με έναν αδειότη μιλά, ο οποίο λέει ότι λείπει. Δεν με πιστεύετε, καπετάνιο. Να μην έρθει ποτέ. Ναι. Να μείνει στην Αθήνα, στα τσιμέντα και στα καυσαέρια. Καλή νύχτα, πε. Θα κάνουμε ένα σοβαρό τεστ. Θα σου δώσω μπελοφάσουλο. Την πυρίτσα είναι από τον κύριο. Ποιο κέρα τι πυρίτσε. Να είναι καλά ο άνθρωπο. Μην αλλάζει συζήτηση. Έλα εδώ. Αυτό είναι ένα μπελοφάσουλο. Οπότε βάζουμε ρεκοντήσιο. Συγγνώμη, είδες πως έφαγε το μπελοφάσουλο. Λίγο προχθές. Θα μ' ακούτε εδώ. Πάλι τελευταίο και κλείνω για σήμερα. Κλείνω, κλείνω. Κλείνω, τουρκίζομαι. Ωραία, ωραία. Τώρα θα σας δείξω έναν τρόπο. Αν είστε σε τραπέζι και θέλετε να βουτήξετε, να κάνετε τη γνωστή βούτα μέσα στη σαλάτα, κοιτάξτε πώς θα το κάνετε, δέστε. Α, αυτό είναι το ψωμάκι. Τι ώρα να δοκιμάσω λίγο. Οκ, καμό, το έπεσε κατά λάθος. Απίστευτο, να το πιάσω λίγο. Φίλε. Δεν θα στο παγώ, με τα κύμα. Καλημέρα σε όλους. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όποιοι έχετε σκυλιά και είναι άνω των 10 χρονών και τέλος πάντων έχουν μεγαλώσει ηλικία και έχουν θολώσει τα μάτια του, πρέπει να δείτε το επόμενο story. Λοιπόν, ανακάλυψα κάτι. Η Μόλι είχε ένα σοβαρό πρόβλημα στα μάτια επειδή μεγάλωσε, είναι 12 χρόνια στα 13 και είχαν θολώσει. Είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό γιατί όσο μεγαλώνουν τα σκυλιά δημιουργείται καταράκτης και διάφορες ασθένειες της ηλικίας. Στα μάτια τα οποία δεν μπορείς ούτε να τα χειρίσεις λόγω της ηλικίας και σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι εκτός από το να το βάζεις κάποιες σταγόνες. Λοιπόν, τα μάτια της μόλις καθόλωσαν και η αιτία ήταν η εξής. Καταρχήν, για κάτσε λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει πλέον η θολούρα στα μάτια της και γι' αυτό ευθύνεται η θάλασσα και η αλμύρα. Ναι, φίλε μου. Η θάλασσα και η αλμύρα ξεθόλωσαν τα μάτια της μόλις. Απλά, εγώ το είπα, το μετέφερα, δεν βρίζω να περάσει. Ξέρετε, λέω ότι διορθώνεται με την αλμύρα. Αυτά, ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα. Α, και κάτι τελευταίο. Ξανθά μουστάκια, δεν γίνεται αυτό. Κοσμοράδιο. Τζάμπα όλα. Τζάμπα το πλύσιμο, τζάμπα το λούσιμο, τζάμπα το καθάρισμα, τζάμπα όλα. Πώς νιώθεις? Τα αρχίδια σου. Λοιπόν, το όνομά σου είναι Γιώργος? Γιώργος είναι, ναι. Αληθές? Αληθές. Το σκυλί σου το λένε Μόλι? Όχι. Αν τη ρωτούσαμε να μας πει κάτι ντροπιαστικό που κάνεις όταν είσαι δύο και δεν το ξέρει κανένας άλλος, ποιο θα ήταν αυτό? Με έχει δει. Να δούμε πού είναι, να δούμε πού είναι.